Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Θα αναγνώσουμε τα ονόματα των παρόντων συμβούλων για να διαπιστωθεί η νόμιμη απαρτία. Αλεβίζου Ανδριάννα. Φερεντίνος Γιώργος. Φραγκάκης Γιώργος. Βασιλόπουλος Δημήτρης. Μιλιώνη Παναγιώτα. Τσιμόγιαννης Αριστίδης. Βομπυράκη Νικολέτα. Κοκουβίνος Δημήτρης. Παρόν. Γαλούνης Δημήτρης. Παρόν. Λιώσης Γιώργος. Παρόν. Μαρκόπλος Φώτης. Παρόν. Βέργος Γιάννης. Παρόν. Γκόγκος Κωνσταντίνος. Παρόν. Δρακόπλος Νίκος. Παρόν. Κουμαραδιός Γιώργος. Παρόν. Λυκούδη Κυριακοπούλου Ζαχαρούλα. Παρόν. Αθανασιάδη Ψήλου Βασιλική. Παρόν. Γκιώκα Λιώση Στέλλα. Παρόν. Ανδρέου Γιώργος. Και ο υποφαινόμενος, έτσι. Λοιπόν, αυτοί είναι οι παρόντες. Οι υπόλοιποι απουσιάζουν. Πόσοι είναι οι παρόντες, αριθμό, οι παρόντες είναι 20 μέλη. 20 μέλη. Άρα και, λοιπόν, η συνεδρία αναβάλλεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι δεν υπάρχει η νόμιμη απαρτία. Παρά το λόγο. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Συνάδελφοι, θα ήθελα για ενημέρωσή σας να σας πω για να ξέρετε, γιατί περισσότεροι μπορεί να μην ξέρετε, γιατί δεν υπάρχει σήμερα απαρτία. Είναι γνωστό ότι η δύναμη η οποία διαθέτει η διοικούσα παράταξη είναι 20 έδρες, εκ του γεγονότος ότι έλαβε το 49,6 περίπου της 100 στις εκλογές του τρέχοντος έτους. Και στη δεύτερη Κυριακή το 70% και λόγω του εκλογικού συστήματος που απορρέει από τον κλεισθένη, όπως ονομάστηκε, ή απλή αναλογική, βρισκόμαστε στην δυσάρεστη θέση σήμερα να έχει δημιουργηθεί ένα μέτωπο κοινός τραστ από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η οποία έχει συνολικά 21 έδρες. Έγινε συνεννόηση δηλαδή να μην παρευρεθούν σήμερα, γιατί δεν θέλουν να συζητηθεί το πρώτο θέμα που είναι στην ημερήσια διάταξη και είναι η τροποποίηση του οργανισμού του Δήμου μας. Θα πρέπει να σας πω ότι ζήτησαν από τον Πρόεδρο να αποσυρθεί το θέμα αυτό πριν συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως αντιλαμβάνεστε, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει κανόνες. Δεν είναι μία συλλογικότητα. Άρα δεν μπορούσε ο Πρόεδρος να αποσύρει το θέμα όταν του το ζήτησαν πριν την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο ξεκινάει με ερωτήσεις προς την πλευρά της διοίκησης, απαντήσεις με θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως, με ανακοινώσεις, και στη συνέχεια μπορούσε να ζητηθεί η απόσυρση του συγκεκριμένου θέματος. Αυτό δεν έγινε και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα συνεννοήθηκαν μεταξύ τους οι παρατάξεις να μην είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι κάτι που έλεγα και προφανώς το είχατε ακούσει κι εσείς, το έχω πει και σε Δημοτικά Συμβούλια, ότι αυτός ο νόμος, δηλαδή με την απλή αναλογική, και όταν μία διοίκηση δεν έχει πλειοψηφία, έστω και την οριακή πλειοψηφία του ενός Δημοτικού Συμβούλου, θα είναι δύσκολο να λειτουργήσει, διότι εκείνο που θέλει η κάθε διοίκηση είναι να λειτουργήσει όσο γίνεται καλύτερα ο Δήμος. Και εκείνο που θέλει η κάθε αντιπολίτευση είναι να μην λειτουργήσει ο Δήμος, να μην τα πάει καλά, γιατί αυτό την εξυπηρετεί στο τέλος της τετραετίας. Εμείς λοιπόν θέλαμε για συγκεκριμένους λόγους να τροποποιήσουμε τον οργανισμό, να κάνουμε αλλαγές κυρίως στον τομέα του περιβάλλοντος και της καθαριότητας, διότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα λειτουργίας. Υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα και σήμερα έχει γίνει πάρα πολύ σοβαρό. Συνέπεσε τον τελευταίο καιρό να υπάρχουν μέσα, λόγω της δυσλειτουργίας, να υπάρχουν μέσα στα συνεργεία συντηρήσεων
6 απορριμματοφόρα οχήματα. Φορτηγά, πιεστικό, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά του Δήμου. Άρα απαιτούνται αλλαγές, γιατί πρέπει να απαντήσουμε στην καθαριότητα με τον καλύτερο τρόπο. Έχουμε ένα υψηλό επίπεδο καθαριότητας, θέλουμε συνεχώς να το βελτιώνουμε, αλλά χωρίς την τροποποίηση του οργανισμού αυτό θα μας δυσκολέψει. Βεβαίως θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, και πιστεύω ότι δεν θα δημιουργηθεί. Εμείς είμαστε εδώ, θα φέρνουμε το θέμα προς συζήτηση συνεχώς σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, μέχρι ότου βρεθεί ο τρόπος να συζητηθεί το θέμα και να τροποποιήσουμε τον οργανισμό. Με αυτό θα ήθελα να κλείσω, και θα ήθελα να γίνετε πρεσβευτές, να μάθει όλος ο λαός του Ηλίου τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το θέμα της τροποποίησης του οργανισμού. Και θα πρέπει να σας πω ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν πρέπει να έχει ιστορικό προηγούμενο στο Ήλιον και στα Νέα Λιώσα, από τον καιρό που άρχισε να λειτουργούν τα Δημοτικά Συμβούλια αυτού του Δήμου. Σας ευχαριστώ πολύ που είχατε την υπομονή να ακούσετε αυτή την ενημέρωση. Θα ακολουθήσει ενημέρωση σπίτι-σπίτι. Θα πρέπει να μάθει όλος ο κόσμος, όλοι οι πολίτες του Ηλίου, τι ακριβώς συνέβη σήμερα. Σας ευχαριστώ. Οχτώ ξεκινάει το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι και 9 λεπτά. 3-4 λεπτά να πάει και τέταρτο. Μήπως ας υποθέσουμε ότι αναθεώρησαν, αν θέλετε να περιμένετε, να μην θεωρηθεί ότι τελειώσαμε πολύ γρήγορα. Να περιμένουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να περιμένουμε λίγο ακόμη.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περιμέναμε άλλα 20 λεπτά, μήπως έρθουν οι συνάδελφοι. Δυστυχώς δεν ήρθαν. Απλά να αναφέρω ότι υπάρχουν σοβαρά θέματα που εκτός από τον ιστορικό οργανισμό λειτουργίας του Δήμου μας, υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία είναι επίγοντα, θα έλεγα, και είναι λυπηρό που οι συνάδελφοι επέλεξαν να μην παραπεθούν σήμερα στη συνεδρία. Είναι θέματα που αφορούν παιδικούς σταθμούς, αφορούν κοινωνικά θέματα, τεχνικά έργα, αθλητισμό, σχολεία, και πραγματικά είναι λυπηρό. Ευχαριστώ.